Κύριε, πάμε ξανά στην είδηση της ημέρας ό,τι αφορά στο χώρο του μπάσκετ. Με τον Γιάννη Μπουρούση να αποτελεί παρελθόν μία λύση συνεργασίας με τους Πράσινους, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία επήλθε απολύτως όχι απλά ειρηνικά και φιλικά, καθώς και ο Μπουρούσης θέλει να συνεχίσει την καριέρα του σε μία δελεαστική πρόταση που του έχει προκύψει από την Κίνα, στην οποία ομάδα της Κίνας βρίσκεται ο Γιώνας Καζλάουσκας, είναι οι Southern Tigers, οι οποίοι θα κάνουν δικό τους τον Μπουρούση με πάρα πολλά χρήματα, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις σε αυτή την πλευρά του πλανήτη, όπου βεβαίως ο Παναθηναϊκός φρόντισε αμέσως να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε για πολύ λίγη ώρα, τυπικά τουλάχιστον, καθώς ανακοίνωσε τον Ιαν Βουγιούκα. Ο Μπουρούσης, κυρίες και κύριοι, που έφυγε με τις καλύτερες σχέσεις με τον κύριο Γιανακόπουλο και τους φίλους του Παναθηναϊκού, και βεβαίως θα πρέπει να πω ότι έλαβε μέρος στο τουρνά που οργάνωσε ο Γιώργος Πρίντεζης στη Σύρο αυτό το Σαββατοκύριακο, και φάνηκε προανήγγειλε ουσιαστικά τη δική του αποχώρηση. Γιατί όταν ρωτήθηκε τι θα κάνει του χρόνου, ενώ είχε 2 χρόνια συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, απάντησε ευγενικά ότι δεν είναι ώρα να τα συζητάμε τώρα αυτά. Η Ελλάδα δεν ενδιαφέρεται για το πού θα παίζω εγώ του χρόνου. Και έδειξε, έτσι να το πω ευγενικά, απόμακρος, και αμέσως έδωσαν τα φίδια τους φίλους του Παναθηναϊκού, βλέποντας ότι δεν είχε διάθεση να το συζητήσει. Και πράγματι, σήμερα μάθαμε ότι ο Γιάννης Μπουρούσης αποτελεί παρελθόν, και νομίζω ότι αυτή την ώρα θα σας διαβάσω, αξίζει τον κόπο, γιατί είναι μέρος του ρεπορτάζ της ημέρας, και τη δήλωση του κύριου Δημήτρη Γιανακόπουλου, αλλά και του παίκτη του Παναθηναϊκού που αποχώρησε πλέον. Καταρχάς, ο κύριος Γιανακόπουλος είπε το εξής. Πέρυσι το καλοκαίρι, μια διαχρονική φιλία μετουσιώθηκε σε επαγγελματική συνεργασία. Η απόφαση που πήραμε με τον Γιάννη Μπουρούση, όσο δύσκολη και αν φαινόταν τότε σε κάποιους, μας δικαίωσε και τους δύο από το τελικό αποτέλεσμα, για το οποίο μάλιστα ήμασταν σίγουροι από την πρώτη στιγμή. Η συμβολή του Γιάννη στην κατάκτηση του Ντάμπλ ήταν τεράστια. Τον ευχαριστώ προσωπικά για όσα πρόσφερε στην ομάδα και του εύχομαι από καρδιάς κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του, καθώς έχει να προσφέρει πολλά ακόμη στο μπάσκετ. Αυτή είναι η δήλωση του κύριου Δημήτρη Γιανακόπουλου, η οποία προφανώς και συνοδεύτηκε και από επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός 2 γραμμών, ότι αποχαιρέτησε ο Γιάννης Μπουρούσης τον Παναθηναϊκό. Τώρα, ο ίδιος ο παίκτης, ο παίκτης της εθνικής μας ομάδας, ο παίκτης του Παναθηναϊκού και της Μπασκόνια νωρίτερα, και τώρα που θα πάει στην Κίνα, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση. Είπε λοιπόν ο Μπουρούσης: η απόφαση του Δημήτρη Γιανακόπουλου να με φέρει στον Παναθηναϊκό και η εμπιστοσύνη που μου έδειξε στη διάρκεια όλης της χρονιάς ήταν μεγάλη τιμή για μένα. Θεωρώ ότι με την κατάκτηση του Ντάμπλ τον δικαίωσα και για την επιλογή και για τη στήριξή του. Όταν δώσαμε τα χέρια πέρσι, του υποσχέθηκα ότι θα κάνω τα πάντα ώστε ο Παναθηναϊκός να επιστρέψει στην κορυφή. Έχοντας κάνει πράξη την υπόσχεσή μου, νιώθω την ανάγκη πλέον να αναζητήσω νέες προκλήσεις στην καριέρα μου. Ευχαριστώ την οικογένεια Γιανακόπουλου και προσωπικά τον Δημήτρη για την τιμή που μου έκανε, όπως φυσικά και όλοι την ομάδα, για όσα ζήσαμε σε μια δύσκολη χρονιά. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον κόσμο του Παναθηναϊκού για το χειροκρότημά του και παράλληλα να του ζητήσω να συνεχίσει να στηρίζει την ομάδα που του έχει προσφέρει τόσες χαρές. Αυτά λοιπόν για τον Γιάννη Μπουρούση, που πάει στους Tigers στην Κίνα του Γιώνας Καζλάουσκας με πάρα πολύ ψηλή αμοιβή. Το αξίζει άλλωστε, και δεν είναι κάτι που όταν προκαλείς έτσι με την καλή έννοια το αφήνεις να περάσει απαρατήρητο. Ο Ιαν Βουγιούκας είναι παίκτης του Παναθηναϊκού και επίσημα. Και βεβαίως ο Νικ Καλάθης, κυρίες και κύριοι, είναι ο MVP της σεζόν 2016-17 και επίσημα το απόγευμα σήμερα, καθώς στην ψηφοφορία των προπονητών και των αρχηγών του πρωταθλήματος τερμάτισε δεύτερος με 60% των ψήφων και πρώτος τερμάτισε ο Σίγκλετον. Όμως στους δημοσιογράφους και στο κοινό νίκησε ο Καλάθης, και αυτό έπαιξε τον πιο μεγάλο ρόλο προκειμένου τελικά να πάρει αυτό στα πρωτεία. Και να θυμίσω ότι ο Καλάθης ήταν στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος πρώτος σε assist στο πρωτάθλημα με 145, ενώ στα play-off, και όσο και αν ακούγεται περίεργο, γιατί καμιά φορά οι φίλοι του Παναθηναϊκού τον κακολογούσαν όταν δεν ήταν καλό στα σουτ και έχανε αστοχούς σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Στα play-off λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος στον play-off ήταν ο Καλάθης με 120 πόντους και βγήκε δικαίως MVP του πρωταθλήματος για τη σεζόν 16-17, και αυτό το είναι ο λόγος για να τον αποθεώσουν για μία ακόμη φορά οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Κυρίες και κύριοι,